με σκοπό να γκρεμίσει τα στερεότυπα που υπάρχουν και να υπενθυμίσει ότι το νόημα της ζωής μας είναι η συνύπαρξη με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ο φωτογράφος και φυσικοθεραπευτής Στέφανος Πατεράκης απαθανάτησε δικούς του ασθενείς και όχι μόνο. Μέσα από το φακό του αφηγείται τις ιστορίες ανθρώπων με κινητικά προβλήματα, τον αγώνα τους, την καθημερινότητά τους και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν. Η ιδέα γεννήθηκε πριν πολλά χρόνια, όταν μέσα από τα περιστατικά μου, μέσα από τους ασθενείς μου, έβλεπα ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει για την αναπηρία. Υπάρχει μεγάλη προκατάληψη, υπάρχουν ταμπού, τα οποία πρέπει σιγά σιγά να τα γκρεμίσουμε. Οπότε ο λόγος που γίνεται αυτή η έκθεση είναι αυτός. Και καταφέρνει να αναδείξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή τους συνανθρώπους μας με αναπηρία, αλλά και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν και βιώνουν μαζί τους τον καθημερινό Γολγοθά που λέμε. Πολύτιμη αρρωγή της έκθεσης, οι σπουδαστές και καθηγητές των τμήματων γραφιστικής και διακόσμησης του ΙΕΚΑΚΜΗ στην Κρήτη. Μια έκθεση που έρχεται να καταρρύψει ταμπού και μας καλεί να αγκαλιάσουμε τη διαφορετικότητα. Μεγάλο μπράβο στον κύριο Πατεράκη, στους σπουδαστές μας διακόσμησης γραφιστικής και ζαχαροπλαστικής που ήταν συνδράμαν στην διοργάνωση αυτής της έκθεσης και στήσαν αυτό το πολύ ωραίο πράγμα εδώ πέρα. Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι από ασθενείς δικούς μου, από φίλους, οι οποίοι έχουν κάποια κινητικά προβλήματα, κάποιοι είναι ακροτηριασμένοι και θέλω με αυτόν τον τρόπο να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος πάνω στο κομμάτι αυτό της αναπηρίας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Την έκθεση του Στέφανου Πατεράκη συνδιοργανώνουν το ΙΕΚΑΚΜΗ και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Ώρες από 9 το πρωί μέχρι 2 το μεσημέρι και 5 με 9. Και ελπίζουμε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος του Ηρακλείου μέσω αυτής της έκθεσης, διότι όπως λέει και ο τίτλος, είναι συνύπαρξη. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό έως τις 4 Μαΐου.